Απόλλωνη της Μακεδονικής Άρισσα, την Απόλλωνη του Αλέξανδρου, την Απόλλωνη Ναμπουκαναμπουβέρνα. Βέβαια να πω ότι βουλγαρίζοντες, που αργότερα πήγαν στο Λίγκα Μακεδόνες, ανθρωπολογικά, γενετικά είναι ελληνογενείς. Γι' αυτό μισούν περισσότερο την Ελλάδα ακόμη και τον Τούρκο, η γενίτσα. Γιατί είναι γενίτσα. Σας τα λέω αυτά, διότι τα δέχτηκαν όλα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είπαν ότι το να μην πάει με το Σοβιέτ πολύ, μην μιλάτε Έλληνες, αφήστε όμως το κράτος είναι, αλέγονται Μακεδονία, εκεί πέρα σφυράζει, Καραμάλης το κατάπιε, Βασιλής το κατάπιανε, το Πανδρέο το κατάπιε, όλοι το κατάπιανε 60 χρόνια. Και λεγόταν Μακεδονία αυτό πράγμα. Έλα όμως που οι Γερμανοί αποφάσισαν να διαλύσουν την Ιουγκοσλαβία, και όταν διαλύουν την Ιουγκοσλαβία γραμμένα μου, υπήρχε το κράτος Μακεδονία, το οποίο θέλω να αναγνωρίσει όλες τις κυβερνήσεις ως ομόσπονδο κράτος στην Ιουγκοσλαβία. Και μας είπε ποιος και φίλοι, το πρόβλημα μπροστά μας. Το καταλάβατε. Από το 22, 29 και μετά άρχισα να το φτιάχνω το κράτος αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια. Και σήμερα μπροστά μας. Μπροστά μας είναι. Η ψευτοαριστερή λοιπόν, η σημερινή ψευτοαριστερή που κυβερνάνε, είναι βολιασμένη από τις αθελληνικές αηδίες της πέμπτης διεθνούς του ΚΚΕ και όλων αυτών που έλεγε το ΚΚΕ. Ο Τσίπρας πρόεδρος την έκανε. Μην κορυδευόμαστε. Πολλοί είναι δεξί συνέβη που το θέσουν και το δεξί. Είναι πρώην αριστερία. Αυτά μόνο είναι εργασίες. Αυτά. Εγώ όταν ασχολήθηκα με την αριστερά ως τροτσκιστής, όταν πιτσιρικά, μην γελάσετε. Αυτά μόνο είναι εργασίες. Γιατί δεν έλεγα ότι πολλά τι είναι. Τι λέω εγώ. Μακεδόνες άλλο πράγμα. Αυτά. Καταλάβατε. Και σήμερα κυβερνούν. Και περιμένετε εθνική λύση εσείς. Λύση ελληνική, λύση εθνική, λύση που να μην περιλαμβάνει τώρα Μακεδονία από δάφτους. Όλοι το δώσανε. Όλοι πρόεδρο τη Μακεδονία. Και είναι ντροπή να ψηφίσουμε ακόμη και σήμερα κόμματα που έδωσαν την ιστορία για τον πολιτισμό μας. Ντροπή μας. Όλων μας. Γι' αυτό και λέω στο συλλαλητήριο όλοι θα είμαστε εκεί ως φυσικά πρόσωπα. Ούτε κόμματα, ούτε από κόμματα γιατί τώρα γίνεται το κατέπατο καπελός. Είναι απίστευτη η τύπη αυτή. Δώσε το όνομα γενιές πολιτικών προχώρων τους και δώσε το κρατάρτες. Αυτά για να γνωριζόμαστε καλά. Εγώ θα σας τα λέω. Ό,τι και να κάνουν κάποιοι, θα σας τα λέω, θα ουλιάζω. Θα ουλιάζω όπως ουλιάζει ο Αρμένιος στην εκδήλωση που έγινε σε ένα πανεπιστήμιο για τη Μακεδονία μας. Εγώ θέλω τέτοιους Έλληνες. Τέτοιους Έλληνες. Αρμένιος να ουρμάει για τη Μακεδονία σαν να είναι ο Παύλος Μελάς. Σαν ένα καπτάν Μπότα. Δηλαδή απίστευτα πράγματα και οι Έλληνες να ρουφάζουν, να έχουν Τσίπρα, να έχουν Τσοτάκη, να έχουν διαφροχή με το μενούλι όλοι. Επαναλαμβάνω, τονίζω, αναφέρω, υπογραμμίσω. Θέλω να καταλάβετε ότι εμείς δεν κάνουμε πίσω. Γι' αυτό και λέω ελάτε όλη την Παρασκευή